Μητσοτάκη. Λοιπόν, συγγνώμη, επιστρέφουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα συνεχίσουμε τώρα στον αέρα όμως για όλους. Έχουμε αρκετά ερωτήματα από τον κόσμο. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Τρίπολη, αν θα μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες τελικά ή όχι. Φαίνεται πως δεν θα μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες για τον έμφυα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι. Οι διορθώσεις. Ναι. Τα 2.700 που πρέπει να εισπραχθούν θα είναι 2.700. 2,6 ακριβώς. Απλά υπάρχει μια πιο δίκαιη κατανομή. Κατά σας. Έτσι. Όχι κατά εμάς. Το ποσό είναι ίδιο. Σαφώς για τον έμφυα στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένο. Αλλά υπάρχει μια δικαιοσύνη σε κάποια πράγματα. Ένας φίλος από τα Σπάτα, ο Γιάννης, που είναι η εκλογική περιφέρεια. Εσείς είστε επικρατείας τώρα, αλλά εκεί είναι η περιφέρειά σας. Η περιφέρεια Αττικής λέει. Συμφωνώ με όσα λέτε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί μόνο 10.000. Εγώ λέω 10.000 είναι πάρα πολύ που είπανε. Δεν ήταν 10.000 χθες. Στο παρατηθείτε, νομίζω. Ήταν λιγότεροι από 10.000. Ναι. Έχω την εικόνα. Αν θα πείτε τίποτα που οι αναρχικοί χθες το βράδυ έκαψαν τρόλεϊ και λεωφορεία στην καρδιά της Αθήνας, αυτό είναι αλήθεια επίσης, το οποίο συνέβη τα ξημερώματα και είναι ντροπή πραγματικά. Λοιπόν, κυρία Καφαντάρη, μαζέψατε πάρα πολλά νομίζω τους προηγούμενους. Ναι, βεβαίως, να πω μερικά πράγματα. Είστε και πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, που είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή. Επεξεργαστήκαμε για το αναπτυξιακό νόμο. Τον αναπτυξιακό νόμο, ακριβώς, και πολλά άλλα νομοσχέδια που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του κόσμου. Αγροτική οικονομία, τουρισμό κλπ. Γιατί ακούσατε και τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ, τους υπολείπους. Για να σας ακούσουμε. Εγώ καταρχάς θέλω να υπενθυμίσω ένα πράγμα. Είχαμε μία συμφωνία πέρυσι τον Ιούλιο. Και τον Αύγουστο, στις 14 Αυγούστου, ψηφίστηκε και από άλλα κόμματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Ποτάμι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, η συμφωνία η συγκεκριμένη προέβλεπε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Θεωρώ ότι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ότι είναι νεοφιλελεύθερος λαϊκισμός να ερχόμαστε να μιλάμε για τη φορολόγηση, να ερχόμαστε να μιλάμε για το ΕΚΑΣ, να ερχόμαστε να μιλάμε για ελληνικό που αναφέρθηκε πριν κτλ. Όταν μέσα σε αυτή τη συμφωνία διασφαλίστηκε η παραμονή της χώρας μας στο ευρώ, ένα, και δεύτερο, να μην πάει η χώρα μας στη χρεοκοπία. Δηλαδή, πατριωτικά θα το έλεγα, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε αυτή την ευθύνη. Και οι εκλογές του Σεπτέμβρη, τις οποίες πάρα πολλοί τις ξεχνάνε, γιατί άκουσα εδώ στο τραπέζι και για το 13ο μισθό και κάποιες εξαγγελίες που υπήρχαν τον Γενάρη, οι οποίες όντως υπήρχαν, έτσι. Ο ελληνικός λαός όμως εξουσιοδότησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό το Σεπτέμβρη στις εκλογές. Αυτό τον εξουσιοδότησε. Άλλο, δηλαδή. Όχι, δεν είναι άλοθη, είναι η πραγματικότητα να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία, η οποία υπεγράφει και συμφωνήθηκε τέλος πάντων, να υλοποιήσει αυτή τη συμφωνία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Έτσι, υπέρ των αδυνάτων και των μεσαίων στρωμάτων. Στη βάση αυτή λοιπόν ακολουθείται ένα συγκεκριμένος οδικός χάρτης. Ο οδικός χάρτης ο συγκεκριμένος επιτυχώς και με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και με την επιτυχία της αξιολόγησης, της πρόσφατης αξιολόγησης και την άμεση. Είναι δικό σας ο οδικός χάρτης. Έτσι. Είναι ο οδικός χάρτης που είναι έχει. Δικό σας. Ο οδικός χάρτης ο συγκεκριμένος που το πρόγραμμα, κοιτάξτε, μας επιβλήθηκε. Ξέρω τι θέλετε να πείτε. Το πρόγραμμα δεν είναι πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι απλά. Είναι το πρόγραμμα το οποίο μας επεβλήθη και αναλάβαμε την πατριωτική ευθύνη. Να υλοποιήσουμε για να σωθεί η πατρίδα μας. Εγώ δεν είπα ποτέ Γερμανοτσολιάδες. Το πιστεύετε τον οδικό χάρτη αυτό, λοιπόν, ή δεν το πιστεύετε? Ακούστε να σας πω. Οδικό χάρτη για να βγούμε από την κρίση ακολουθούμε και η αριστερά έχει δείξει την ιστορία της ότι στα δύσκολα και συμβιβασμούς κάνει και υποχωρήσεις κάνει και αναλαμβάνει τις ιστορικές ευθύνες. Εγώ πάντως έχω ακούσει από τα κυβερνητικά στελέχη ότι τις αναλάβαμε και τις υλοποιούμε. Αυτός ο οδικός χάρτης είναι δικό σας, δική σας πρόταση. Λοιπόν, δεν σας επιβλήθηκε τώρα και κάτι πέρα, άλλο λέτε εσείς. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πραγματικά στο πλαίσιο αυτό διασώσαμε κάποιες ιδιωτικοποιήσεις που ήταν άμεσα εφαρμοστές από την προηγούμενη κυβέρνηση, να το πω έτσι, και μέσα στις οποίες η δέσμευσή μας ήταν για συγκεκριμένες 8 ιδιωτικοποιήσεις, 9 μάλλον να το πω απλά, μεταξύ των οποίων είναι και το ελληνικό που έγινε και ο λόγος πριν και αναφέρθηκε εδώ, ναι. Έχουμε μία συμφωνία και μέσα στο πλαίσιο αυτό ήταν και η ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Αυτό όμως προσέξτε πλαίσιο. Τη συμφωνία που κάναμε πέρυσι. Από εκεί και πέρα δεν απαντώ σε εσάς,
τοποθετούμε, κύριε Οικονόμου. Από εκεί και πέρα όμως, εντούτοις, και αυτές οι συμφωνίες και αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, σας άκουσα πριν. Όχι, για το ελληνικό σας λέω, ότι κατεργείτε τα ανταποδοτικά από τους Δήμους. Λοιπόν, σας άκουσα πριν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας άρεσε, σας διακόπτω. Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο υπογράφτηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου. Συγγνώμη. Λοιπόν, να τοποθετηθώ κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, έγινε διαπραγμάτευση, διασώθηκαν κάποια πράγματα και σε σχέση με το πράσινο και σε σχέση με την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, το ένα χιλιόμετρο που ο καθένας θα μπορεί να πηγαίνει και άλλα ζητήματα τα οποία ακόμα είναι υπό διαπραγμάτευση μέχρι την οριστική, η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο. Συγγνώμη, μας λοιπόν, κύριε Ξενάκη, σταματώ. Κύριε Οικονόμου, όχι, μη σταματάτε. Διακόψουμε τους πάντες. Ρωτάω, υπάρχει περίπτωση. Και μου να με διακόψει, κύριε Καφαντάρη. Υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Έχει μια κασέλα, δηλαδή, άμα τη κάνει μια ερώτηση, δεν μπορεί να φύγει. Υπάρχει περίπτωση. Απάντηση. Είναι στην Επιτροπή, είναι πρόεδρο τη Επιτροπή. Συγγνώμη, γιατί ξέρει τη συμφωνία. Αφήστε με να ρωτήσω, η συμφωνία για το ελληνικό, υπάρχει περίπτωση να μην περάσει τον Οκτώβριο, να πείτε όχι, δεν περνάει. Όχι, υπεγράφει το μνημόνιο το συγκεκριμένο. Εδώ έγινε άρον-άρον μέσα σε μία μέρα, μέσα σε μία λοιπόν, νύχτα έγινε. Σας είπα. Για να πάρετε τα χρήματα. Λοιπόν, για να προσέξτε. Μου λέτε, θα πείτε όχι. Τον ρωτάω, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Μα μπήκε ως τραπετούμενο. Μπήκε ως τραπετούμενο. Μα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Στο μνημόνιο όμως, την αξιολόγηση. Ναι, αλλά λέτε ένα πράγμα. Λέτε ότι μπορείτε τον Οκτώβριο να τα αλλάξετε αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, κύριε Ξενάκη. Με συγχωρείτε, υπογράφτηκε ένα μνημόνιο και θα ολοκληρωθεί και θα υπογραφεί η συμφωνία τον Οκτώβριο. Πολύ ωραία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει η επένδυση. Το είπαμε σαφήνεια. Είναι από τα σημεία τα οποία περιλαμβάνονται η συμφωνία που αναλάβαμε αυτή την ευθύνη. Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, από εκεί. Μνημόνιο εννοείται συμφωνία. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή αναφέρθηκε το τρίτο μνημόνιο, θα πω. Το πρώτο μνημόνιο αφορούσε μέτρα 40 δις. Αφήστε το τώρα δεύτερο, αυτό το ποίημα, την κασέτα αφήστε. Το δεύτερο αφορούσε 18 δις μέτρα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω σε ποια σελίδα του τρίτου μνημονίου υπάρχει το ελληνικό. Αυτό, κυρία Καφαντάρη, θα σας ρωτήσω. Εγώ, δεν θα απαντήσω, τι συμφωνία λέτε. Εγώ θα απαντήσω και θα πω τρίτο μνημόνιο, ότι η Νέα Δημοκρατία... Εγώ σας λέω ότι δεν το ξέρετε καν το τρίτο μνημόνιο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά μέσα σε μια σελίδα. Πέστε μου, 8η σελίδα, παράγραφος Β. Δεν υπάρχει. Εσείς στην Επιτροπή δεν έχετε πάρει τη συμφωνία, μιλάτε για κάποια πράγματα που σας έχουν δώσει με ένα non-paper, αλλά στην Επιτροπή δεν έχει έρθει. Τη δική σας Επιτροπή, γιατί εσείς θα το εξετάσετε. Θα είστε πρόεδροι. Θα έρθει. Πού ξέρετε λοιπόν για ένα χιλιόμετρο και περιβάλλον τη λέξη. Πού τα ξέρετε αυτά. Δεν τα ξέρει κανένας. Αφού σε μία μέρα, κύριε Μαυρίδη και κύριε Ξενάκη, ήρθα για να κλείσει την αξιολόγηση. Δεν ξέρει κανένας βουλευτής. Εγώ καταλαβαίνω το άγχος, την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης, γιατί πετύχαμε την πρώτη αξιολόγηση. Σας ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, κύριε Οικονόμου. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά η πραγματικότητα είναι μία και αυτή τη μία πραγματικότητα εγώ αυτή τη στιγμή αναπτύσσω. Μου λέτε για τα πουλάκια της αντιπολίτευσης. Εντάξει, τώρα αν αυτό είναι επίπεδο συζήτηση. Θέμα τώρα σας λέω εγώ τώρα για τη συμφωνία και μου λέτε τώρα άλλα πράγματα. Έλλειψη επιχειρημάτων, κύριε Οικονόμου. Λυπάμαι πάρα πολύ και άγχος. Μα σας μιλάω συγκεκριμένα, κύριε Καφαντάρη. Μιλήστε στην περίοδο της Επιτροπής και δεν ξέρετε τη συμφωνία, την πιο βασική που έχει κλείσει η κυβέρνηση. Τη Επιτροπή της Βουλής. Εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Αν τώρα αυτά σας ενοχλούν, εντάξει. Να μην ξαναμιλήσω. Είναι σαφές ότι ήρθε η συμφωνία ως προαπαιτούμενο. Όχι στην Επιτροπή, ούτε στη Βουλή. Ναι, ήρθε στην τελευταία στιγμή για να αποφευθεί αυτή η διαδικασία. Εγώ συμφωνώ, τα ξέρω, κύριε Μαύρη, αυτό λέω και εγώ. Ζήμωσες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ακούω όμως εδώ το ερώτημα που το λένε οι βουλευτές. Οι οποίοι βουλευτές πρέπει να πούνε κάτι. Τώρα, κύριε Ξενάκη, επιτρέψτε μου να διευθύνετε τη συζήτηση. Γιατί δεν έχει νόημα η παρουσία μου εδώ. Αν δεν μπορώ να μιλήσω. Σας παρακαλώ, διευθύνετε. Ερώτημα, θα ολοκληρώσω αυτά εγώ που θέλω να πω και θα απαντήσω και στα ερωτήματά σας. Ακούσαμε τόσα πολλά πράγματα πριν. Έτσι, παρακολούθησα τους συνομιλητές μου. Σας παρακαλώ. Δεν θα μιλήσω δηλαδή να πω αυτά που θέλω. Να απαντήσω. Ωραία, πείτε αυτό που θέλετε για να κάνετε ένα ερώτημα. Ακολουθώντας λοιπόν αυτόν τον οδικό. Συγγνώμη. Αυτόν τον οδικό χάρτη μέχρι σήμερα, φτάσαμε εδώ όχι και φτάσαμε. Όχι με τέσσερις, με συγχωρείτε, εγώ είμαι
από εκεί και πέρα. Εγώ είμαι στην ζώνη. Λοιπόν, αφού δεν τελειώσει, παρακαλώ. Εγώ είμαι με τον Μπάνκι Μουν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σε σχέση με τις επενδύσεις και με τον καινούριο αναπτυξιακό νόμο, τον οποίο ψηφίσαμε, υπάρχει μία άλλη λογική εντελώς διαφορετική από τους προηγούμενους. Μία λογική η οποία ενισχύει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις στην καινοτομία, σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και καμία σχέση με τη λογική που ισχύει στο κομμάτι το επενδυτικό, είτε στη Βουλγαρία είτε σε άλλες χώρες βαλκανικές. Εμείς επενδύουμε και αξιοποιούμε το υψηλό δυναμικό, επιστημονικό και εξειδικευμένο το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Μιλάτε, παρακαλώ, πρέπει να πω ότι στον αναπτυξιακό νόμο που δίνεται αυτή η δυνατότητα, και ξέρετε ο αναπτυξιακός νόμος είναι σε άμεση σχέση και με το ΕΣΠΑ, γιατί τους ίδιους τομείς λίγο πολύ, ας το πούμε, πρημοδοτεί. Στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος μάλιστα πολλά επενδυτικά σχέδια δεν ολοκληρώθηκαν από τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους της κυβέρνησης, ουσιαστικά υπάρχει το εξής στοιχείο. 4% επενδύσεις φάγανε, να το πω απλά, το 44% των κονδυλίων. Εδώ υπάρχει μια εντελώς διαφορετική λογική που δείχνει και τη λογική μας την αναπτυξιακή, η οποία στηρίζει και τη μικρομεσαία επιχείρηση και την καινοτομία και όλα αυτά που είπα. Θα απαντήσω. Αναφέρθηκε το θέμα για τις επιχειρήσεις, τη γραφειοκρατία, το θέλει κάποιος να επενδύσει και δεν μπορεί. Νομίζω ο κύριος Αρβανιτίδης είπε κάποια τέτοια θέματα. Θα ήθελα να πω ότι 9 νόμοι αναπτυξιακοί θα έρθουν μέσα στο καλοκαίρι. Μεταξύ των οποίων, το ανέφερα απόψε ο Γιώργος Σταθάκης, είναι και οι διαδικασίες fast track με την έννοια ίδρυση επιχειρήσεων, χωρίς διαδικασίες γραφειοκρατικές, ηλεκτρονική ίδρυση επιχειρήσεων, δηλαδή αυτή αυτά τη στιγμή... Αυτά που λέγανε και αυτό το οποίο... Δεν το κάνανε όμως. Λοιπόν, πώς δεν το κάνανε. Δεύτερον, εδώ αναφέρθηκαν περιστατικά και υπάρχουν ακόμα αναπτυξιακά έργα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και αν θέλετε, υπάρχει το στοιχείο ότι από τα 3,6 δις, ουσιαστικά μεγάλο κομμάτι, τα 2,5 θα πάνε στην ολοκλήρωση παλιών αναπτυξιακών έργων. Και τα άλλα θα πάνε σε καινούρια. Μιλάω για το θέμα που αφορά τον αναπτυξιακό νόμο. Λοιπόν, να ακούσω το ερώτημα και να πω κάτι άλλο μετά και εντάξει. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Σας ακούω. Πάρα πολύ απλό. Είσαστε πρώτον υπέρ των μεγάλων αυτών επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεων κτλ. Γιατί μέχρι πρώτηνος δεν ήσασταν. Θα σας απαντήσω. Ένα το κρατούμε. Γιατί κάνετε με το ζόρι, έτσι. Ναι. Ή επειδή σας έχουν επιβληθεί. Όχι, διότι και ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, παρά το γεγονός ότι λέτε εσείς για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πάλι τα κονδύλια θα πάνε σε μεγάλα έργα. Πώς το είπε αυτό, δεν κατάλαβα. Γιατί το λέτε αυτό. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε ότι δεν αποκλείουμε και τις μεγάλες επενδύσεις. Και μάλιστα στις μεγάλες επενδύσεις πάνω από 20 δις θα εντώσουμε και φορολογικό καθεστώς σταθερό για 12 χρόνια. Είπατε για καινοτομία. Μισό λεπτό, κύριε. 235 εκατομμύρια. Κύριε Αρβανιτίδη, μισό λεπτό να κάνω το ερώτημα και θα σας κάνω και με εσάς. 35 εκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτίδη, παρακαλώ, ρωτάει την κυρία Καφαντάρη. Το δεύτερο είναι. Μιλήσατε για τις startup επιχειρήσεις. Εγώ σας λέω ότι φεύγουν οι startup και φεύγουν οι startup επιχειρήσεις τώρα, έχοντας επενδύσει και αυτοί στο μέλλον αυτό, διότι δεν μπορούν και δεν αντέχουν την υπερφορολόγηση. Είσαστε υπέρ της υπερφορολόγησης. Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, για το πρώτο. Πάντοτε, και δεν ξέρω αν το θυμάται και ο κύριος Ξενάκης και στην εκπομπή σας τα 3 τελευταία χρόνια, πάντα μιλάω και είναι και άποψη του κόμματός μας, της κυβέρνησης, υπέρ και των ιδιωτικών επενδύσεων. Αλλά οι επενδύσεις και οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και οι ιδιωτικές επενδύσεις πρέπει να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα η διαφάνεια, το πρώτο και το κύριο, κάτι που δεν ισχύει μέχρι σήμερα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, κάθε άλλο μάλιστα, και αμοιβαίο όφελος. Δηλαδή θα ωφεληθεί και η χώρα, φυσικά θα ωφεληθεί και ο επενδυτής. Δεν είμαστε κατά των ιδιωτικών επενδύσεων και ζητάμε και μεγάλες επενδύσεις να γίνουν με αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά. Αμοιβαίο όφελος, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό είναι το κύριο το οποίο χαρακτηρίζει, αν θέλετε, και την πολιτική μας σε σχέση με το παρελθόν. Και το δεύτερο ερώτημα, μπορείτε να το επαναλάβετε. Ναι, πώς θα υπάρξει αμοιβαίο όφελος όταν υπάρχει τόσο μεγάλη υπερφορολόγηση
Και, ναι. Και αυτό είναι ένα λόγο που κανένα δεν θέλει να βάλει τα λεφτά του στην ελληνική οικονομία. Καταρχά, μέσα στον καινούριο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν ειδικά κίνητρα και φορολογικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για να μπορέσουν σταθερό φορολογικό καθεστώς. Το είπα και πριν και είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εδώ δεν θα ενισχυθούν επιχειρήσεις προκαταβολικά, να το πω έτσι, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, αλλά με βάση την εξέλιξή τους και με βάση, αν θέλετε, τη βιωσιμότητά τους και την προσφορά τους. Και με βάση λοιπόν αυτή τη λογική θα γίνουν και οι καινούργιες αυτές επενδύσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να πω, κλείνοντας, πέραν το ότι θα υπάρχει διαδικασία εύκολης δημιουργίας επιχειρήσεων, κατάργησης της γραφειοκρατίας και όλα αυτά, ότι ένα άλλο κομμάτι, πολύ σημαντικό και το ανέφερε, επειδή και πριν και από τον κύριο Ζώη νομίζω το άκουσα, δεν μπορώ να μην το πω, και για τη χθεσινή συγκέντρωση που είπατε, ρωτήσατε κτλ. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε. Φάνηκε βέβαια εκ του αποτελέσματος, ο θόρυβος για τη συγκέντρωση ήταν πολύ μεγαλύτερος από το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης. Εντάξει, ας μην το συζητάμε αυτό. Εντάξει, αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να πω είναι ότι ο κόσμος καλό ήταν αυτή τη στιγμή. Άδικος λοιπόν ο εκνευρισμός των κυβερνητικών στελεχών. Κοιτάξτε να σας πω. Άδικος ήταν ο εκνευρισμός λοιπόν. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Ζώη ότι ο κόσμος θα ζητούσε, αν θέλετε, και οι συγκεντρώσεις είναι δημοκρατικές. Κρατικό δικαίωμα, ναι. Κατά ανάγκη, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δουλέψτε, φέρτε ανάπτυξη, μειώστε την ανεργία. Αυτό θέλει ο κόσμος σήμερα. Και στη βάση αυτή θεωρώ λογικό να συζητάει ο κόσμος, να διαδηλώνει και σε αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα αυτό μπορεί να κινητοποιήσει, αν θέλετε, και την κυβέρνηση. Γιατί αυτοκριτικά θα πω ότι μπορεί και κάποια πράγματα, τα οποία δεν ήταν και μνημονιακές υποχρεώσεις, μπορούσαν πιο γρήγορα να υλοποιηθούν από αυτή την κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι, μια πολύ αυτό ωραία θέλει πάσα, ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θέλει αλλαγή, γιατί ξέρει τους παλιούς που τον φέρανε εδώ που τον φέρανε. Κύριε οικονόμου, θέλει όμως αυτή η κυβέρνηση να δουλέψει. Δίνει μια ωραία πάσα πάντως η φίλη μας η κυρία Καφαντάρη. Για το χθεσινό βραδινό θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρείτε ότι ήταν επιτυχία αυτό που έγινε χθες το βράδυ? Θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση μετά από αυτό που είδε, που έγινε χθες, πρέπει να νιώθει προβληματισμένη ή πρέπει να νιώθει το αντίθετο, ότι έγινε μια συγκέντρωση, δεν ήταν μεγάλη, έτσι ήταν για τα δεδομένα της εποχής, θα έλεγα μεσαία, μικρή ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια για φιάσκο είπαν κάποιοι. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Για πέστε. Το δικαίωμα κάποιων να εναντιωθούν και να την εκδηλώσουν αυτή την εναντίωσή τους είναι ανεφέρετο συμπτωματικό. Άλλο. Ένα το κρατούμενο. Με το μέγεθος του κόσμου. Μέχρι να εκδηλωθεί αυτή η διάθεση ήταν προς αμφισβήτηση και προς διερεύνηση. Δεύτερον, αν υπάρχει λαϊκό ρεύμα σε μια εκδήλωση διαθέσεως ή όχι, είναι πολλοί οι παράγοντες. Όμως, όλα έρχονται στον καιρό τους. Είδατε λαϊκό ρεύμα εσείς? Όλα έρχονται στον καιρό τους. Ακούστε, από τη στιγμή που δεν μπήκε μέσα η Νέα Δημοκρατία, που θα κατέκλυζε την Αθήνα και το κέντρο. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε. Από τη στιγμή που δεν μπήκε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Βαρβησιώτης. Από τη στιγμή που δεν μπήκε η Νέα Δημοκρατία. Να είστε σίγουροι ότι θα κατέκλυζε την Αθήνα. Αυτό το ρεύμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια δικιά της φιλοσοφία και μια δικιά της στρατηγική. Νομίζω ότι δίνεται το δικαίωμα να έχει τη δικιά της στρατηγική. Τι έκανε και ο κ. Γεωργιάδης? Ακούστε, εγώ να ρωτήσω τους ίδιους. Εγώ αυτό που λέω λοιπόν είναι το εξής. Ότι αυτό που τίθεται αυτή τη στιγμή από την Δημοκρατία είναι το εξής. Η πλήρη αντίθεση με αυτή την καταστροφική 17μηνη διακυβέρνηση. Είναι πλήρης η αντίθεση. Ο τρόπος και το πότε θα το πει η Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι δικαίωμά της ανεφέρετο και της πολιτικής της ηγεσίας. Δεύτερον, αν συνενέσεις με αυτή την 17μηνη καταστροφική διαχείριση, είσαι συνένοχος κατά την άποψή μας. Γι' αυτό μπαίνει το αίτημα για τις εκλογές. Το εκλογές στην κοινωνική δημοκρατία δεν είναι επιβολή εκλογών. Είναι μια ριζική αντιπαράθεση Συνόμη. Και αντίθεση με αυτό το οποίο κύριε συμβαίνει. Είδατε χθες να βγαίνει. Δεν είμαι από τους διοργανωτές της εκδήλωσης για να με ρωτάτε. Είδατε κόσμο στους δρόμους χθες κατά χιλιάδες και να λέει πάμε να κάνουμε εκλογές για να πέσει κυβέρνηση. Είδατε λοιπόν που δεν με ακούτε.
Εγώ σας λέω, εγώ δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας έκδοση. Δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας στρατηγική. Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας ξεδιπλώνεται. Ξεδιπλώνεται. Και αυτό θα το εκφράσει ο πρόεδρος. Ούτε ο αντιπρόεδρος, ούτε ο οικονόμου, ούτε κανένας άλλος. Ο πρόεδρος εκφράσει τη στρατηγική του κόμματος. Λέει τι, εκλογές. Όμως. Εξακολουθεί να το λέει. Σαφέστατο. Δηλαδή τι λέει, ότι είμαστε εξακολουθεί να λέει ότι είμαστε σε αντιπαράθεση. Λέει ότι οι εκλογές είναι λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Τι άλλο θα μπορούσε να πει, η οικουμενική ότι είναι. Μάλιστα. Η συνενοχή, η συμμετοχή. Τι θέλω να πω. Ότι όμως εγώ... Ο λαός δεν ζητάει εκλογές όμως, κύριε οικονόμου. Εδώ είναι το ερώτημα το μεγάλο. Καλά, και το 15 στις τρεις φορές που το σήρατε, ποτέ δεν ζητούσε. Αλλά δεν τον τότε ακούσατε. Τότε ήταν λαϊκό αίτημα δεν να φύγετε. Δεν τον ακούσατε. Το 15 που έκανε τις εκλογές ο Τσίπρας. Δεν ζητούσε. Άμα στα κάλουμε έλεγε ότι ένα 20% ήθελε εκλογές. Εσείς κάνατε εκλογές. Δεν τον ρωτήσατε και δεν τον ακούσατε. Είχαν την ευκαιρία. Είχαν την ευκαιρία. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να προκαλέσουμε εκλογές, λέμε το εξής. Οι εκλογές θα γίνουν ή τον καιρό τους, λέει το 19, αν δεν χάσει την δηλωμένη κυβέρνηση. Το 19 δεν έχει πάρει την όλη ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός λαός θα υποστεί αυτή την καταστροφική διακυβέρνηση για 4 χρόνια, εκτός, λέω εγώ, ο οποίος είμαι ένας κεντρώος πολιτικός, αλλά όμως σε πλήρη αντιπαράθεση με αυτή την πολιτική. Όχι. Λοιπόν. Όχι οι διάφοροι οι οποίοι θέλουν, οι οποίοι είναι δεξί και το δεξί δεν ξέρω τι είναι, αλλά τη βλέπουμε με συμπάθεια. Εγώ λοιπόν ως κεντρός λέω θα την παρατεθώ πολιτικά και ιδεολογικά με αυτή την πολιτική και θα καλέσω τον ελληνικό λαό και τον λαό και τον καθένα πολίτη να σηκωθεί από τον καναπέ του. Το τι θα κάνει αν σηκωθεί από τον καναπέ του, θα το δούμε. Λοιπόν, εσείς για να ακούσουμε εσάς, ακούσατε την κυρία Καφαντάρη, έδωσε μια προοπτική. Είπε ότι ό,τι είπε βασιλετώσει και για το ενδιαφέρον μας περιμένουν. Ζητήματα, ναι. Ναι. Η οικονομία καταρχήν είναι θέλω κλίμα. Θέλω να πείτε, όχι μισό. Ναι. Θέλω να πείτε για το χθεσινό. Θα κλείσω με το χθεσινό. Είστε ικανοποιημένος από αυτό που είδατε χθες. Δεν είχα βάλει κανένα πύχη, δεν είχα καμιά προσδοκία. Υπήρχε μια παρουσία του κόσμου, το οποίο στο αίτημα παραιτηθείτε, είχε να κάνει κυβερνήστε. Θέλω να πω, δέχομαι... το πάμε για παράδειγμα, όταν κάνει συγκεντρώσει. Και γιατί και πρέπει να παραλαμβάνουμε σε αυτή τη χώρα αυτό και να μετράμε τι συγκεντρώσει. Υπήρχε ένα κόσμο λοιπόν, ο οποίο βρέθηκε, έβαζε ηχητικά θαυμάσια ακουστικά με αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργό και υπήρχε η αντίφαση την ίδια στιγμή. Τι ενόχλησε, ναι. Ότι θυμίζουμε στον κόσμο ότι κάποιοι ήρθαν στην εξουσία με τεράστια ψέματα. Ότι δεν πήγε κόσμο, δεν σα προβληματίζει. Αυτό κρίθηκε. Όπω κρίθηκε για εμά. Τα μνημόνια ή οτιδήποτε άλλο, κρίθηκε ότι ένας άνθρωπος είπε τεράστια ψέματα. Έχει το χάρισμα. Ξαναλέω, η τριτυρονία. Είναι την εξουσία. Να ολοκληρώσω. Από πού κρίθηκε. Από τον ελληνικό λαό. Θα σας το πω αμέσως. Πότε κρίθηκε αυτό. Στις εκλογές, όταν την πρώτη φορά κέρδισε τις εκλογές. Με το γιο. Όχι, όχι. Πού μπαίνει ο πύχης σε μια επιτυχημένη εκλογή. Ο πύχης μπαίνει στο εκλογικό. Μισό λεπτό, το λέω ευθέως. Ο πύχης ο δικός μου τουλάχιστον. Είμαι 30 χρόνια δημοσιογράφος. Μισό λεπτάκι. Είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο που πρόσθεσε στο ΚΚΕ. Και κάνει συγκεντρώσεις διπλάσιες από αυτές που είδαμε χθες. Που πρόσχεται σε ένα κόμμα που παίρνει 6%. Αν μου επιτρέψετε. Τι άλλο περιμένετε. Το κρίστηκε. Περίμενε να δω πιο πολύ κόσμο. Εγώ δεν περίμενα να δω πιο πολύ κόσμο. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα γίνει τόσο κόσμο. Κρίθηκε η ΠΑΗ στο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το 80% του δικτύου να θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός του έχει πει ψέματα. Το λένε οι δημοσκοπήσεις. Η αξιοπιστία λοιπόν αυτή τη στιγμή... Και στερά είχε Πασόκ ήταν εκεί. Προφανώς, τι αλλάζει με αυτό. Γιατί μου το λέτε. Κάποιοι ήταν, με μια ιδιότητα. Και πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέτε κρίθηκε από τη χθεσινή συγκέντρωση. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Προς Θεού. Λέω λοιπόν ότι ένας Πρωθυπουργός σήμερα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, με κάποια στρατηγική και με ένα αφήγημα κέρδισε τις εκλογές. Πήγε στον τοίχο πολλές φορές στη χώρα, στο παραπέντε, για να εκβιάσει ψήφους. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε πια. Και βέβαια ισχύει ότι αυτά είναι τα λιγότερα μπρος αυτό που έρχεται στη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως ο κόσμος του δίνει πίστοση χρόνου. Τι θα πει αυτό, αλλιώς το ρίχνει με συγκεντρώσεις αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν τότε που πηγαίναμε εμείς να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα της χώρας και είχαμε όλους απέναντι. Αυτό θα κάνουμε πάλι. Ναι, η εθνική ευθύνη. Δεν έχει, όμως, όχι, έχει και άλλη ανάγνωση αυτό. Ακούστε, έχει και άλλη ανάγνωση αυτό. Ότι κάποιοι είχαν εθνική ευθύνη και κάποιοι δεν είχαν. Έχει και άλλη ανάγνωση αυτό. Και αν εμένα με εκβιάζει με την εθνική μου ευθύνη να κρατήσω τη χώρα όρθια, είναι μια πολιτική. Δηλαδή, κοντά ποδάρια όμως. Να κάνει το ηχητικό του Τσίπρα που ακούμε αυτές τις μέρες στα ραδιόφωνα που καλούσε τον κόσμο κατεβείτε κάτω να τους τελειώσουμε. Μα για το ελληνικό αν θυμόσαστε. Αυτό γιατί... να κάνει δηλαδή ο Τσίπρας και γεννηματά. Να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Όχι, άλλο θέλω να βάλατε πολλές φορές το θέμα για το πώς αισθάνονται αυτή τη στιγμή οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ για το μοναδικό που έχουμε μπροστά μας να αξιοποιήσουμε εθνική περιουσία, να βάλουμε μπροστά το κάρο της ανάπτυξης.
λιμάνι. Έκλαιγε ο κύριος Δρίτσας, σύμβαση παρακούρησης δεν έχει έρθει στη Βουλή, το κυρίαρχο όργανο της αριστεράς κυβέρνησης, που είναι θεματοφύλακα του Συντάγματος. Και στο μνημόνιο δεν περίχε το θέμα της πώλησης του 70%. Μπήκε στο μνημόνιο αυτό. Πάει η ιστορία της Κόσκο και του Πειραιά. Ούτε ακόμα έχουμε εγγυηθεί τις θέσεις των εργαζομένων. Μεγάλο ζήτημα. Και δίκαια αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το τι θα γίνει. Δεν προβλέπεται τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς μας τίποτα στη Βουλή. Ελληνικό. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν είχε κάνει τεράστια δήλωση που έλεγε: αν είναι να υπογράψω το ελληνικό, δεν θέλω να γίνει ο πρωθυπουργός, να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράης. Το υπογράφει τώρα. Εγώ δεν βάζω ζήτημα τι λεγόταν πολιτικά, γιατί. Όχι, τι βάζω. Στην αξιοπιστία και το κλίμα. Διότι αν τελικά προχωράς να αξιοποιείς, να κάνεις μια άλλη πολιτική. Δεν χαίρεστε αναψιακή, που έρχεται στις θέσεις σας. Τι λέτε τώρα. Δεν χαίρεστε. Εγώ δεν επιχαίρω κάθε φορά, αν εγώ επιβεβαιώνομαι. Η χώρα που πάει. Το ζήτημα είναι εγώ. Ακούστε. Να χρεοκοπούσε η χώρα δηλαδή και να μην δεχόμασταν καμία ιδιωτικοποίηση. Αυτό λέτε. Σας παρακαλώ τώρα. Χρόνια, αυτή είναι η ιστορική ευκαιρία της αριστεράς. Ο καλός ο μαθητής κατά την ταινία και το έργο. Πολύ ωραίο αυτό που μου βάλατε. Πάλε καλό βάθμο τώρα στο Τσίπρα. Ακούστε. Ακούστε. Πάλε καλό βάθμο στο Τσίπρα. Βάζω, μα το είπα προηγούμενα ότι η φιλελεύθερη προσέγγιση στο μάθημα φιλελευθερισμός παίρνει άριστα μόνο που τα δίδακτρα στο Χάρβαρντ, γιατί υψηλό επίπεδο δίδακτρα, έκανε σπουδές, τα δίδακτρα του κόστησαν πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Ποιος έκανε σπουδές στο Χάρβαρντ. Στο Χάρβαρντ εννοώ. Αφού το επίπεδο διάθεση πειραματισμού. Όταν το επίπεδο του φιλελευθερισμού το κάνει άψογα, έχει πάρει εξαιρετική παιδεία. Λοιπόν, έφερα το Χάρβαρντ ω παράδειγμα. Αλλά. Αν τελικά λοιπόν. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ζωή που είναι και ανώχρονο σήμερα. Να κάνει ξεκινώντα. Πίσω από την υψηλό αδετερότητα να κάνει μια άλλη τοποθέτηση. Και για εμά που ασχολούμαστε με την πολιτική και για όλου. Το ζήτημα ότι κρίνουμε του πάντε με λόγια. Ναι. Από τώρα και στο εξής, αν θέλει ο ελληνικός λαός να ξεπεράσουμε κι εμείς την κρίση, πρέπει να μετράμε αποτέλεσμα. Τι θα πει λοιπόν. Δεν δείχνουν τα στοιχεία τα οικονομικά, κύριε Αρβανιτίδη. Δεν έχω καμία διάθεση να και για τα πλεονάσματα και για τα έσοδα από φόρους. Κύριε Αρβανιτίδη, δεν έχει πληρώσει τώρα. Για την ανεργία που μειώνεται λίγο. Δεν είναι υπέρταση. Δεν δείχνουν μία τάση όμω. Ούτε τάση δείχνουν. Αυτή τη στιγμή έχει θετικό ισοζύγιο. Μεγαλύτερο τα 15 τελευταία χρόνια στην ανεργία. Δεν λέω ότι λύθηκε το πρόβλημα που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέω εγώ. Το Εργάνη το λέει. Το Εργάνη το λέει. Το 24,7. Εσύ το είχατε φτάσει στο 27 όμως. Μία πρώτα σας παρακαλώ. Άρα κάτι αρχίζει να αλλάζει. Το πήρατε στο 25,5. Κάτι αρχίζει να αλλάζει. Η χώρα χρειάζεται εθνικό σχέδιο. Αποτελεσματικότητα και εθνική στρατηγική και δράση λοιπόν, και των πολιτικών και όλων μας. Χρειάζεται λοιπόν, ένα νέο εθνικό πατριωτισμό. Αν μπορούμε να το οικοδομήσουμε, η χώρα θα ξεπεράσει τα προβλήματα. Αν όχι, η μιζέρια απλώνεται γύρω μας. Θα το βάλεις μετά το διάλειμμα, αμέσως μετά, με σένα, κύριε Χρήστο. Σε 2 λεπτά γυρίζουμε πίσω και με τα δικά σας ερωτήματα.